για τις συνταγματικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν μετά το δημοψήφισμα. Άρα αυτό πάει και τη δική μας ημερομηνία πιο μετά. Πιο άρα αυτό πάει και τη συνάντηση Τσίπρα-Καμένου και τη συζήτηση για τους 180 σε μια φάση λίγο αργότερα. Ξέρετε, καμιά φορά τη χάνουμε με την εδώ εσωτερική αντιπαράθεση των κομμάτων. Ναι. Η μεγάλη εθνική υπόθεση στο θέμα αυτό είναι τι θα κάνουν οι γείτονες. Το είπε ο Πρωθυπουργός τους. Και το τι θα κάνουμε εμείς τώρα, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε. Εμείς διεκδικούσαμε εδώ και 25 χρόνια το ίδιο πράγμα. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που διεκδικούσε η Ελλάδα. Απλά επειδή κάποιοι κάνανε πολιτική πάνω στον ψευτοπατριωτισμό για να συντηρήσουν καρέκλες, οι οποίοι ήταν κυρίως στον χώρο, αν θέλετε, της ακροδεξιάς αντίληψης, οι γείτονες όλο και κερδίζαν αναγνώριση. Εγώ που ζω στη Θεσσαλονίκη, δεν μου αρέσει καθόλου να αμφισβητείται η ελληνικότητα του όρου Μακεδονία, να αμφισβητείται η ιστορία του Μεγαλέξανδρου, ο ήλιος της Βεργίνας, να έχουν 140 τόσες χώρες αναγνωρίσει τους γείτονες. Καλά, ακόμα και οι Βεργίνες έχουν σημαίνει. Βεβαίως, αλλά έληξε αυτό. Ο Ζάεφ χθες το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα. Ότι δεν έχουμε καμία. Δεν το ξέρω αυτό. Θα έχουμε μόνο τουριστικές βλέψεις, είπε. Είπε ότι εμείς θέλουμε να έρχομαστε στην Ελλάδα για διακοπές και έρχονται. Πάνω από τους μισούς έρχονται στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Ένα εκατομμύριο στα δύο περίπου, ένα 600, δεν ξέρω πόσο είναι ο Πρωθυπουργός τους. Προσέξτε όμως. Είναι ξεκάθαρο, το είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μεγαλέξανδρο, με την ιστορία της Ελλάδας και η Ελλάδα έχει τη Μακεδονία. Το είπε χθες ξεκάθαρα. Εμείς όμως αυτό 26 χρόνια το ψάχναμε. Πηγαίναμε στα διεθνή φόρα και μαλώναμε για το ταμπελάκι μπροστά στην καρέκλα. Εκεί μας οδήγησαν όμως οι πολιτικές τότε του κύριου Σαμαρά που πρόδωσε τον κύριο Μητσοτάκη και χάσαμε την ιστορία. Όμως όλα στην αρχή των Βαλκανίων. Υπάρχουν και κάποιες εμπεδομένες αντιλήψεις οι οποίες πολλοί αναρωτιούνται αν φεύγουν, κύριε Υπουργέ. Επειδή στα χαρτιά σου λέει ότι δεν έχω σχέση με τη δική σου ιστορία. Όταν βάζανε αγάλματα που τώρα θα έχουν ένα ταμπελάκι μεν, αλλά υπάρχουν 25 άριδες που έχουν μεγαλώσει με αυτή την οτροπία. Και είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή είναι μια κουβέντα η οποία είναι ανοιχτή, δεν κλείνει με μια συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό ο κύριο Ζάεφ που είναι ένας νέος πολιτικός που μεγάλωσε πιθανά μέσα σε αυτό το κλίμα. Αποδομή των εξαρχαϊσμών. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Σας είπε ο Κώστας συγκεκριμένο πράγμα. 25άριδες. Αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, πήγαν σχολείο και έμαθαν στον αλυτρωτισμό. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που γίνεται. 25άριδες. Μα είναι πάρα πολύ σημαντική και διαπαιδαγωγικά για τα Βαλκάνια. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο πέρα από το ότι. Υπάρχει αλλαγή, λέμε, στα χαρτιά, αλλά πώς γίνεται η αλλαγή στα μυαλά. Αυτό είναι το ερώτημα. Επαναλαμβάνω. Ένα πολύ μεγάλο στοιχείο το οποίο είπε χθες ο κ. Ζάεφ. Πέρα από το ότι διαχώρησε πλήρως τη θέση τους από την ιστορία μας και από τη Μακεδονία και την ελληνικότητά της, είναι ότι είπε ότι αλλάζει η εικόνα στα Βαλκάνια, η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν κυρίαρχο και πρωταγωνιστικό ρόλο και τα Βαλκάνια γίνονται ένας χώρος συνεργασίας και εργασίας. Το ότι η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη ειδικότερα, να το πούμε απλά, με το λιμάνι της, τη βιομηχανική ζώνη, τα δίκτυα πλέον που έχουμε ως χώρα, ενεργειακά, σιδηροδρομικά, εθνικά, αυτό ζητήσαν και οι πρωθυπουργοί προχθές Θεσσαλονίκη. Θα παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και οικονομικά και κοινωνικά. Και οι άνθρωποι αυτοί πλέον, η νέα γενιά της ΦΥΡΟΜ, θα περάσει πλέον μέσα σε μια συναντήληψη συνεργασίας και εργασίας με τους Έλληνες. Οι οποίοι, αν θέλετε, θα μπορέσουν να αποτελέσουν και την εκπομπή της Ευρωζώνης στην περιοχή. Δεν είμαστε απλά η πιο ισχυρή χώρα. Δεν μιλάω απλά πληθυσμιακά, οικονομικά ή ακόμα και στρατιωτικά, που κακώς μπαίνει στην κουβέντα. Είμαστε η Ευρωζώνη εδώ. Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Οι leader της περιοχής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι που θα κρατήσουμε και θα κερδίσει και η νεολαία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Το γεγονός ότι έδωσε ένα τράτο, έτσι όπως το καταλάβαμε, Γενάρη για τους Σκοπιανούς. Άρα εμάς βάλε καλή άνοιξη. Είναι μια ανάσα για την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να πορευτεί χωρίς να έχει τρικυμίες και αστάθεια, ή είναι αυτό που λέει οι πολίτες, είσαι υποπροθεσμία. Δεν έχω αυτή την αντίληψη. Πρωθυπουργός. Δεν έχω αυτή την αντίληψη. Κοιτάξτε. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας στους γείτονες και το δημοψήφισμα και η τοποθέτηση της δικής τους κοινωνίας σε πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλαγή ονόματος, συντάγματος, ιστορίας, η Εκκλησία ήδη άλλαξε ονομάτων δρόμων, αεροδρομίων, θα είναι τόσο σημαντικό γεγονός για τα Βαλκάνια και θα είναι μια απόδειξη της δυνατότητας συνεργασίας των λαών και διεξόδου, αν θέλετε, από ατέρμονες φιλονικίες οι οποίες αμφισβητούσαν ακόμη και την ιστορία μας. Θα το λύσουμε αυτό τελεσίδικα, που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και στην Ελλάδα. Εγώ είμαι σίγουρος και για την τοποθέτηση πολλών, αν θέλετε, βουλευτών και άλλων κομμάτων για το θέμα αυτό. Όταν όμως η κεντρική συζήτηση, το επαναλαμβάνω, γίνεται με τους γείτονες. Πρέπει να αλλάξουν ουσιαστικά στατικά στοιχεία του κράτους τα τελευταία 20 τόσα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένας πρωθυπουργός μετά τον Γκλιγκόροφ, 25 χρόνια μετά, ξαναγυρίζει στη σλαβική προέλευση και σλαβική λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό. Λύνουμε, ξεκαθαρίζουμε ζητήματα. Αν τελειώσουμε και από το δημοψήφισμα. Προσπαθούμε. Ναι, προφανώς. Κάνουμε μια αρχή πολύ σημαντική και οι πολιτικές ηγεσίες. Αν περάσει και από το δημοψήφισμα των γειτόνων,
τότε τα πράγματα και στην ελληνική πολιτική συζήτηση θα αλλάξουν. Σύντομα, θεωρείτε ότι θα το καταφέρει να περάσει το δημοψήφισμα? Τώρα δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εσείς τι αίσθηση έχετε? Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό. Δεν γνωρίζω καν τις συνθήκες της γειτονικής χώρας. Είναι πάντως περίεργο το ότι το Βεμερό έκανε μήνυση εσχάτης προδοσίας στον Αγωγή, δεν ξέρω πώς λέγεται, στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλετε, το ότι καταλαβαίνουμε και τι παίζεται εκεί και τι κερδίσαμε. Ας το δει λίγο η αντιπολίτευση αυτό. Η δική μας, που πολλές φορές συντάσσεται με το Βεμερό και πολλές φορές με τους πιο δηλαδή εθνικιστικούς κύκλους που αλλοιώσαν την ιστορία των Βαλκανίων. Και επίσης, ας αποφασίσει και η αντιπολίτευση να διαχωρίσει τη θέση της και από τις ακροδεξιές φωνές που είναι οι πιο επικίνδυνες. Είναι τραγικό να ακούγεται στην Ελλάδα το 2018, σε μια χώρα της Ευρωζώνης, στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια. Είναι τραγικό. Πρέπει όλοι να το αποκηρύξουμε, όπως και οποιαδήποτε λειτουργία βίας αλλά και επεκτατισμού στην Ελλάδα. Έξοδος από τα μνημόνια, 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου, 21 Αυγούστου βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ανασχηματισμός πριν ή μετά από την έξοδο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση σε αυτό. Πολύ καλύτερη δουλειά. Δεν υπάρχει καμία άλλη απάντηση. Προφανώς ο Πρωθυπουργός μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε στιγμή και έχει την ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία να πάμε καλά. Και να πάμε τίμια και μπροστά, όπως κάνουμε δηλαδή. Νησιάζει η ώρα του ανασχηματισμού. Θέλω να πω ότι η χώρα μπαίνει σε μια άλλη φάση. Μα το πιο σημαντικό γεγονός. Ότι βρέθηκε λύση για το χρέος, ότι βγαίνουμε μου να από τα μνημόνια όπως το περιγράφεται. Όλο αυτό, ας πούμε, οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι στην τελική ευθεία για τις κάλπες υπάρχει ένα τελευταίο σχήμα. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι κλείνουμε οριστικά την πόρτα στα μνημόνια. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την πολιτική και οικονομική κοινωνική αξία αυτού του γεγονότος. Χαμογελαστά ποιος ανασχηματισμός? Ποιος ανασχηματισμός? Εδώ το πιο σημαντικό, το πιο χαροποιό και δημιουργικό στοιχείο στην κοινωνία και στην οικονομία είναι ότι σταματάει πλέον αυτός ο κλοιός. Χρειάζονται προσθήκες και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για να δουλέψει καλύτερα στην τελική φάση, στην τελική ευθεία προς εκ του αποτελέσματος, καταρχήν σας λέω ότι η διαπραγμάτευση αυτή με τα 88 προαπαιτούμενα που έκλεισε είναι δουλειά όλων. Να. Άρα όλοι πετύχαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα καλά το πέτυχε. Το τι χρειάζεται από εκεί πέρα το σχήμα θα το κρίνει μόνο ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι απέναντι και στον Πρωθυπουργό και στους πολίτες να κάνουμε το καλύτερο. Από οποιαδήποτε θέση. Και κάνατε κι εσείς στο ξεκίνημα της κουβέντας μια υπενθύμηση ότι έρχεται το φθινόπωρο του 19. Αυτή η δέσμευση, η οποία ακούγεται ευχάριστα σε πολλούς και στο εξωτερικό, γιατί σου λέει θα έχει μια σταθερότητα ένας τόπος που δεν πηγαίνει σε εκλογές, θα ικανοποιηθεί τελικά? Γιατί έχουμε να δούμε κυβέρνηση να ολοκληρώνει την τετραετία από τα χρόνια του Σιμίτη. Έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν είχε πρωτοαναλάβει, θα είμαι κάθε λέξη του συντάγματος. Το να εξαντλείται τετραετία είναι κάθε λέξη του συντάγματος. Θα ικανοποιηθεί όμως αυτό τελικά? Είχαμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα να δούμε κυβέρνηση να μειώνει το χρέος. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε κυβέρνηση να ασκεί τιμία πολιτική. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε κυβέρνηση η οποία να μας βγάζει από μνημόνια και από δεσμεύσεις ξένων. Ας δούμε μια φορά λοιπόν και κυβέρνηση η οποία θα ικανοποιήσει και τη συνταγματική πρόβλεψη του χρόνου εκλογών. Τώρα τα πράγματα επιτέλους μπαίνουν στο δρόμο. Γιατί να αγχωνόμαστε για τις εκλογές? Γιατί να μπερδεύουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε με τις εκλογές? Είναι πιο σημαντικό, εκτός από την έξοδο από τα μνημόνια, να υλοποιήσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο και επιτρέψτε μου να πω, να λύσουμε και πολλά ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς. Γιατί ακόμα δεν έχουν τελειώσει ζητήματα τεράστια. Να σας πω, έχει εδώ και 14-15 μήνες που είναι στον Άριο Πάγο ο φάκελος Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια κομμάτων και μέσων ενημέρωσης. Έχουμε το μεγάλο σκάνδαλο της Νοβάρτης που είναι στη Βουλή και εξετάζεται συνέχεια. Αυτά δεν πρέπει να τελειώσουν. Η ελληνική κοινωνία δύο πράγματα περίμενε από εμάς. Βγάλτε μας από τα μνημόνια και βάλτε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι υποχρέωσή μας. Δεν θα βάλουμε τις εκλογές μπροστά σε μια τέτοια ουσιαστική συζήτηση. Μας ενδιαφέρει το συμφέρον όλων των Ελλήνων. Και το να είναι καθαρή η οικονομία είναι συμφέρον όλων των Ελλήνων. Δεν παίρνανε όλοι οι επιχειρηματίες δάνεια. Δεν παίρνανε άδεια. Μόνο οι πολιτοί τα παίρνανε όλα αυτά. Τώρα αυτό πρέπει να αλλάξει στη χώρα μας και να μείνει μόνιμο. Τα αναπτυξιακά συνέδρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα απέδειξαν ότι μπορούν οι υπουργοί να πάνε στην κοινωνία και η κοινωνία. Μπορείτε κάθε... να πάτε στην κοινωνία. Προφανώς μπορούμε. Γιατί πηγαίνουμε συνέχεια. Κυκλοφορήσετε κάτι. Και σήμερα το απόγευμα έχουμε εκδήλωση στην κοινωνία στη Θεσσαλονίκη, εγώ προσωπικά. Προφανώς. Δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα εσείς? Κοιτάξτε, ο πολιτικός διάλογος και η κριτική μπορεί να γίνεται παντού. Το να ασκείται βία εις βάρος της πολιτικής, και... αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά, αν θέλετε, και την νομιμότητα και τα δικαστήρια και την εισαγγελία. Σας εμποδίζει τη δουλειά σας. Σας εμποδίζει να μιλήσετε. Σας εμποδίζει να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη έχει ακόμα διάθεση και ανάγκη να συζητήσουμε πολύ και για τη συμφωνία για την επόμενη μέρα. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Και γιατί υπήρχαν πολιτικοί στη Θεσσαλονίκη που για 20 χρόνια ήταν οι ψεύτικοι Μακεδονομάχοι, προσβάλλοντας την ιστορία των Μακεδονομάχων. Γιατί ουσιαστικά τι κάνανε 20 χρόνια, αφήνανε να μπαίνουν τα διαβατήρια που γράφαν Μακεδόνες και στη Μακεδονία. Και κάνανε τα στραβά μάτια. Και αφήνανε χώρες να αναγνωρίζουν τη Φύρομ ως Μακεδονία. Αυτό ήταν τραγικό. Όλοι αυτοί πρέπει κάποια στιγμή και να απολογηθούν. Τώρα βέβαια κάνουν πολιτική κομματική για ψηφοθυρία. Ο κόσμος όμως έχει ανάγκη να συζητήσει. Να δει και ιστορικά και πολιτισμικά και οικονομικά τι θα γίνει με τους γείτονες. Πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα αυτά. Το ότι μέσα στον κόσμο που διαφωνεί
ή που ανησυχεί. Στείλουν κάποιες εκδηλώσεις όπου πιθανά ακροδεξιά συνθήματα και ακροδεξιές πρακτικές, που είναι η βία, στην άσκηση πολιτικής εμφανίζονται γεγονός. Πρέπει όλος ο πολιτικός κόσμος και πρώτα απ' όλα εμείς, ως προοδευτικοί και ενεργοί πολίτες, να πούμε ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμα της πολιτικής και την διατύπωση της γνώμης, και όποιος είναι αντίθετος με αυτό, είναι αντίθετος με τη δημοκρατία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όποιος θέλει πόλεμο με τα Σκόπια, είναι αντίθετος με τη δημοκρατία μας. Όποιος θέλει να μην επιτραπεί να μιλάω, είναι αντίθετος με τη δημοκρατία της ελεύθερης τοποθέτησης και επιλογής. Είναι βασικά ζητήματα της δημοκρατίας αυτά. Σε όλη την Ευρώπη συζητιόνται το τελευταίο διάστημα. Το ότι πρέπει να εγκαταστήσουμε, αν θέλετε, μια νέα πολιτική συζήτηση για ένα νέο διαφωτισμό στην Ευρώπη, που είναι υπέρ της εργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της βαθιάς δημοκρατίας, με την απλή αναλογική, παραδείγματος χάρη, στην αυτοδιοίκηση, είναι πραγματικά η νέα συζήτηση. Πάντως, κύριε, που αρχίζει σήμερα στη Βουλή. Ο Κλισθένης, να το σημειώσουμε. Κύριε, πέρα από το Κλισθένη που αρχίζει σήμερα στη Βουλή, είπατε κάτι για την εργασία και για την Ευρώπη που έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Εμείς πάμε να επαναφέρουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ενώ στην Ευρώπη συζητούν να καταργήσουν το 8ωρο. Για 12ωρο. Ψηφίστηκε στην Αυστρία το 12ωρο, έγινε ψηφοφορία και στην Ευρωπαϊκή Αυτό Ένωση. Αυτό είναι το πιο τραγικό τελευταίο γεγονός. Και στην Ευρωβουλία, αν δεν κάνω λάθος. Ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής στο Ευρωκοινοβούλιο δεν ψήφισαν την τροπολογία που έβαζε το όριο του 8ωρου ή του 40ωρου της εβδομάδας. 48ωρου, όπως και των 2 εβδομάδων το όριο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τραγικό το ότι δεν δέχτηκαν την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων σε επίπεδο Ευρώπης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και μια απόδειξη, αν θέλετε, του πόσο ταυτίζεται πλέον ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Κούρτς. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λογική. Πέρα όμως, από αυτό, σας φοβίζει το γεγονός όμως ότι έχει αρχίσει ξαφνικά μια κουβέντα στην Ευρώπη για ισοπαίδωση των εργασιακών σχέσεων, για ισοπαίδωση των ωρών εργασίας από το 8ωρο που είχε δεθεί με αγώνες και με αίμα. Με αποτέλεσμα το όποιο αίτημα για να των εργασιακών δικαιωμάτων να καθίσεται σχεδόν ανεπίκαιρο. Ανεπίκαιρο πλέον. Μόνο που η χώρα μας το τελευταίο διάστημα, είτε με τη σύνοδο των ηγετών του Νότου, είτε στα πλαίσια της συμμετοχής του Αλέξη του Τσίπρα στους σοσιαλιστές ηγέτες, είναι, αν θέλετε, ο πομπός μιας διαφορετικής άποψης την Ευρώπη. Ναι, αλλά μήπως δεν προλάβαμε αυτό, και έχει αλλάξει τόσο η Ευρώπη που δεν θα. Μήπως εμείς θέλαμε να βγούμε, να πάμε στις συλλογικές συμβάσεις και να πάρουμε και να έχουμε σταθερές εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο οι προοδευτικοί πολίτες και οι δημοκράτες έχουν τοποθετηθεί. Όποιες και αν είναι συνθήκες, παλεύουμε για την πρόοδο και τη δημοκρατία. Προφανώς και μας ενδιαφέρει οι συνθήκες να είναι όσο καλύτερες γίνεται και μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες. Νομίζω ότι οι ευρωεκλογές οι οποίες θα έρθουν θα πρέπει να αποτελέσουν ένα ερώτημα για τους πολίτες τι Ευρώπη θέλουμε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε μια Ευρώπη της εργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας. Σχεδόν είναι τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης, θα πει κάποιος. Ναι, είναι ένας νέος ριζοσπαστικός διαφωτισμός, ο οποίος παραδείγματος χάρη δεν κλείνει παιδιά στα κλουβιά, όπως γίνεται στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Αυτά είναι τραγικά φαινόμενα για την κοινωνία του 21ου αιώνα, τη σύγχρονη τεχνολογία. Το αλλάξαν αυτό. Άλλαξε αυτή στο Μεξικό. Τα παιδιά πρώτα του Μεξικού δεν μπαίνουν σε κλουβιά, είναι μαζί με τους γονείς πλέον. Εγώ σας λέω για αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, όλα αυτά όμως εμείς πρέπει να τα διαχειριστούμε χωρίς στρατόπεδα ψυχών στην Ευρώπη. Υπάρχει το θέμα πράγματι ενός νέου, αν θέλετε, δυστυχώς σοβινισμού που πρέπει να τον δούμε. Υπάρχει το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, υπάρχει το θέμα της δημοκρατίας. Εμείς είμαστε με αυτή τη μεριά, της εργασίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης είναι τον κύριο Κούρτς, με τον κύριο Όρμπαν. Δηλαδή θέλει στρατόπεδα ψυχών, θέλει 12 ώρες εργασία. Στην Βουλή. Ναι, αλλά γιατί ψήφισαν στην Ευρωβουλή κόντρα στο 8ωρο. Ας μας το απαντήσουν. Τα γεγονότα τα αποδείχνουν. Δηλαδή μπορεί να λέει στα λόγια ό,τι θέλει, όμως είναι στην ίδια ευρωπαϊκή ομάδα και ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο κατά του 8ωρου. Είναι η τροπολογία ώστε να μην ξεπερνούν ημερησίως οι ώρες εργασίας στο 8ωρο, να μην ξεπερνούν τις 48 ώρες την εβδομάδα. 80 για 2 εβδομάδες και διάλειμμα 60 λεπτών. 4,5 ώρες οδήγησης για να ενημερώνουμε για τον κόσμο και δεν είναι υποχρεωμένος. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, πάντως η ψηφοφορία αυτή ήταν μια απόδειξη. Ήταν μια απόδειξη το πόσο σκληρά, αν θέλετε, αντιλαϊκή και νοφιλελεύθερη παραμένει η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Δεν είπα από το Υπουργείο σας, αλλά είναι τεράστιο το πολιτικό. Ναι, αλλά και το Υπουργείο, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η ανακύκλωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε μια πολύ σημαντική καινοτομία αυτή τη εβδομάδα. Ναι. Αρχίζει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Η κάθε επιχείρηση αδειοδοτείται ηλεκτρονικά με μία στάση, χωρίς να πηγαίνει δασαρχία, αρχαιολογίες, όλα σε ένα σημείο ηλεκτρονικά και βλέπετε διαχρονικά την επιχείρηση αυτή και εσείς και εγώ. Τους ρήπους που εκπέμπει, τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και όλες τις άδειες. Σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Η κάθε δραστηριότητα, είτε είναι ένα δημοτικό έργο, παραδείγματος χάρη ένας χώρος υγειονομικής ταφής, είτε είναι μία βιομηχανία, έχει ένα αριθμό μητρώου που βλέπετε κι εσείς και εμείς, αλλά και οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες, όλα τα στάδια αδειοδότησης μιας μελέτης. Άρα δεν υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχουν προσπεράσεις.
όλες οι υπηρεσίες γνωμοδοτούν ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να τρέξεις σε 200 υπηρεσίες να πάρεις χαρτιά. Αλλά βλέπεις και ο περιβαλλοντικός έλεγχος μετά την έναρξη λειτουργίας όλες τις παραμέτρους, δηλαδή τους εκπαιδευόμενους ρήπους. Όλο το ιστορικό περιβάλλοντος είναι σε εκείνο το αρχείο. Τα πάντα προσβάσιμα και από τον μελετητή και από τον πολίτη και από την υπηρεσία. Ωραία. Και γρήγορα και με διαφάνεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό το έργο την κονδύλια ευρωπαϊκά.